διακοπής και της αναβολής. Τις δύο προηγούμενες φορές ο όρος που χρησιμοποιήθηκε δικαστικά ήταν διακοπή. Διακόπη η διαδικασία μιας δίκης που δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω διαφόρων ενστάσεων που υπέβαλαν οι δικηγόροι με τις υπεράσπισεις, κυρίως δηλαδή από τη μεριά του κυρίου Μιχαηλίδη. Τώρα, οι δικαστές είχαν ορίσει την σημερινή ημερομηνία για κανονική έναρξη της δίκης. Έρχονται όμως οι δικηγόροι και επικαλούνται απόφαση της ολομέλειας των Προέδρων όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία μετά από δεύτερη διακοπή μιας δίκης, το δικαστήριο οφείλει να πάει σε αναβολή και όχι σε να συνεχιστεί αμέσως η δίκη που επαναλαμβάνουμε δεν είχε αρχίσει. Η διαφορά εδώ, Νικήτα, για να μην μπερδέψουμε τους τηλεθεατές μας, είναι ότι μετά την διακοπή μιας δίκης μπορεί οι δικαστές να αποφασίσουν να ξεκινήσει μετά από λίγες μέρες. Όταν πρόκειται να πάει σε αναβολή, το διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η ουσία είναι ότι ο κύριος Μιχαηλίδης και ο γιος του Μιχάλης διάβασαν μια δήλωση στο δικαστήριο σήμερα, η οποία έλεγε ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να μας εκπροσωπήσει πλέον ο δικός μας ο δικηγόρος που είχαμε ορίσει εξ αρχής, ο κύριος Ματζουράνης, και έρχεται το δικαστήριο και ορίζει αυτόκλητα έναν άλλον δικηγόρο, στην προκειμένη περίπτωση λέγεται Ηλίας Προύμας, ο οποίος μάλιστα χθες ορίστηκε από τους δικαστές, τότε λέει αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία γνώση της υπόθεσής μας, δεν έχει διαβάσει τη δικογραφία και θεωρούμε, είπε ο κύριος Ντίνος Μιχαηλίδης, ότι παραβιάζονται τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματά μας. Ζήτησε λοιπόν το δικαστήριο να δεχτεί τουλάχιστον αναβολή 2 μηνών, ούτως ώστε να ενημερωθεί για τη δικογραφία ο καινούριος δικηγόρος που όρισε το δικαστήριο και να αρχίσει τότε. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση της μεριάς Μιχαηλίδη και όρισε ότι η δίκη θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου, την 1η Ιουλίου με τους καινούριους δικηγόρους, δηλαδή αυτούς που ορίζει το ίδιο το κράτος, εκτός εάν δεχτεί κάποιος δικηγόρος να μην σεβαστεί την απόφαση των δικηγορικών συλλόγων και να παραστεί. Αυτά είναι τα νεότερα. Άρα δηλαδή πάμε από αναβολή σε αναβολή, νέοι δικηγόροι να μάθουν την υπόθεση και να δούμε τι κατάληξη θα έχει όλη αυτή η ιστορία. Η αίσθηση που υπάρχει εδώ, Νικήτα μου, είναι ότι κάποιοι θέλουν ή να αλλάξει η σύνθεση του δικαστηρίου, δεν τους αρέσει η σύνθεση του τριμελούς κακουριοδικείου της Αθήνας, ή θέλουν να συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τις αναβολές. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο συμπληρώνονται 10 μήνες ακριβώς από την ημερομηνία που προφυλακίστηκε εδώ στο Κορυδαλό στην Αθήνα ο κύριος Ντίνος Μιχαηλίδης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Χρήστο Μιχαηλίδη. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ στον κύριο Αρμεύτη.